Σταματήσαμε το record, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και start recording λοιπόν. Είμαστε εδώ πέρα πάλι για το Hellenic Starcraft 2 League Playoff 16, Round of 16 Winners Bracket. Οι καλύτεροι των καλύτερων αναμετρώνται μεταξύ τους για πάρα πολύ ξύλο. Τελευταίο Hot Cookies εναντίον Bonito TVT 1-1, τελευταίο χάρτη Backwater Guards και θα έχουμε ένα πολύ μικρό λεπτάκι να περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μας παιχνίδι. Θέλουμε ενημέρωση, να ενημερώσουμε και το κοινό μας. Βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα και στα δύο κανάλια και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Όχι εμείς οι Caster αλλά το HSL, γιατί δείχνετε ότι ανταποκρίνεστε στην αξιοπρεπέστατη προσπάθειά τους. 21 του μηνός μάγκες. Αυτό είναι λίγο off the record που λέω. 21 του μηνός, κατά 90% υπάρχει LAN. Θέλετε να δείτε τις φάτσες αυτών που νικάτε, αυτών που χάνετε, αυτών που ρεϊτζάρετε, αυτών που θέλετε να αντιγράψετε, θα έρθετε στο LAN. Εκεί που θα γίνει, θα ανακοινωθούν όλα όταν κλείσει για σίγουρα. Το Final Four, συσταγωγικά Final Four, θα είναι live. Και θα έχουμε δύο Best of 5 ημιτελικούς και ένα Best of 7. Θα δείτε άπειρα παιχνίδια από τους καλύτερους των καλύτερων. Λοιπόν. Να πούμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι έχουμε Zan Pirate ενάντια σε Broly. Ναι. Θα πούμε μετά για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Backwater Guards. Το είδαμε και πριν αυτό το χάρτη σε σένα με τον Αντώνη, με τον Μούτα. Ναι, μου έκανε εντύπωση που δεν τον έκανε βίτο αυτό, γιατί αυτός είναι αρκετά τζέρκ χάρτη. Και μου έκανε εντύπωση που μου βγάλει το Zelnaga που είναι αγαπημένος μου. Ο μοναδικός χάρτης που ξέρω να ψιλοπαίζω. Ναι, αυτό μπορεί να το κάνει και ξεπίτηδες. Όχι, εννοείται δεν έχει να φοβηθεί. Αν ο Μούτας έχει παίξει ένα χάρτη σε όλη τη ζωή περισσότερο, φαντάζομαι ένα Zelnaga. Περίεργο, ε. Με φοβήθηκε προφανώς, ξέρεις. Τώρα πάλι θα σου έρθει PM από το Μούτα. Για τα Hydras είχαμε απάντηση. Όχι, δεν είχαμε αυτά. Για τα Hydras δεν είχαμε. Ωραία. Έχουμε ένα μικρό downtime. Έχουμε ξεκινήσει το record, να πούμε. Μου έκανε εντύπωση πάντως που δεν είχε κάνει ούτε Broodlords ούτε Mutas. Τα Vikings τα έκανες για τα Broodlords ή για... Για τα Broodlords. Για τα Broodlords. Είχα βγάλει δύο Starport με Reactor γιατί είχα άπειρα tanks. Είχα, ξέρω εγώ, 15-20 tanks. Οπότε... Λέω, δεν χάνομαι τίποτα τώρα, μόνο μου βγάλει Broodlords. Οπότε είχα τα δύο Starport έτοιμα και άρχισα να... και έβγαλα και... Δεν έβγαλα πολλά Vikings, έβγαλα 3-4 Vikings. Preempty. Ώστε να είμαι έτοιμος άμα βγάλει μερικά Broodlords. Τελικά δεν έβγαλε καθόλου Broodlords και μου ήρθε με Hydra. Μας ρωτάνε εδώ για το live, πορωθήκατε από τώρα. Θα κάνετε υπομονή όταν κλείσει οριστικά η συμφωνία γιατί θέλουν να γίνει πάρα πολύ τέλεια. Η όλη διαδικασία. Δεν θα είναι απλώς η τελική εκεί πέρα, θα είναι ένα ολόκληρο event. Θα έρχεσαι εκεί πέρα, θα δείτε τα παιχνίδια σε γιγαντο, μάλλον σε προβολέα μεγάλο. Θα έχει κερκίδα δηλαδή, θα έχει αρένα που θα παίζουν οι παίχτες. Θα έχει κάμερες, θα δείτε τις φάτσες μας. Θα έχει πολλές εκπλήξεις νομίζω. Μην πούμε περισσότερα, καλύτερα να ανακοινωθεί επίσημα. Ναι. Επίσημα για να χαρεί. Απλώς να πούμε ότι άμα έρθετε δεν θα χάσετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Αντώνη. Ναι, εγώ τι πιστεύω. Ο Μπονί το πήγε FK. Εντάξει, πέρσελ. Ωραία, λοιπόν, λέγαμε για το event, λέγαμε για το HSL, λέγαμε για τα prizes, ότι είναι φοβερά. Ότι να πούμε ότι το structure με το double elimination losers bracket είναι πάρα πολύ δίκαιο. Δίκαιο, δηλαδή, είναι ότι καλύτεροι απλά θα περάσουν, ότι δεν είναι, υπάρχει κάποια μικροατυχία, ο factor της ατυχίας σε ένα best of 3. Εκτός βέβαια, άμα είσαι στη θέση μου, ο οποίος πάω από το Μούτα, θα πάω σε Greek Army ή Grassmouth. Δηλαδή, ναι. Από την κόλαση, τη μία στην άλλη να την κόλαση. Και όχι τίποτα άλλο. Πέφτεις και με macro monsters. Δηλαδή και οι τρεις φημίζονται για το απίστευτο macro στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε... Και οι δύο παίζουν Zerg, που είναι Imba. Όπως... Να πω στον Bonito ότι τον λατρεύω και εγώ τον αγαπώ και είναι μεγάλη μου αδυναμία. Φυλάκια πολλά. Και θα τα πούμε πριν στα Skype. Πιστεύω και φυλάκια. Θα δει το replay και θα γελάει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τα δίνουμε όλα γιατί είμαστε καπλωμένοι, μάγκες. Sorry. Πολύ γνωστά, πολύ δυνατά τα drops.
και τα seas, έχει εκεί πέρα δίπλα στο expansion έχει ένα cliff και κάτι πέτρες εκεί πέρα που να κάνει seas από το πλάι και αν δεν το έχει πάρει ο άλλος είδηση να αντιδράσει εγκαίρως και να έχει απτάξει εκεί seas, δύσκολα το σπάσει μετά γιατί δεν έχει κάποια ράμπα, είναι οι πέτρες εκεί πέρα. Ναι, για πες που είναι οι παίχτες. Οι παίχτες είναι πάνω αριστερά, θέλει να κάνει εισαγωγή GSL, όχι δεν νομίζω. Πάνω αριστερά 11 η ώρα, κόκκινο θέραν, hot cookies. Κάτω αριστερά, 7 η ώρα, 7 και 4, ξέρεις ο κολλημένος θα το πω ακριβώς, 7 και 13. Είναι ο Bonito, σαν Mov Terran. Κλείνουμε τα γραφικά της Blizzard που μόνο κουράζουν το μάτι και δεν προσφέρουν θέαμα. Σε GSL τώρα τα καινούρια τα κάνουν οι Κορεάτσες, το έχεις δει. Έχουν βάλει τις Tiara, το συγκρότημα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ του IPL η εισαγωγή που έχουν κάνει και καλά ψευδοκορεάτικο. Για τις κάνει. Street Fighter ψευδοκορεάτικο. Που το λέμε προφορά, ξέρω. Hot cookies. Versus. Ναι. Καλά, αυτό δεν είναι ψευδοκορεάτικο. Αυτό είναι καθυστερημένο. Έχω πάθει εγκεφαλικό εκφώνηση. Μου βγήκε το φυσικό μου, μάλλον. Θέλει να μπορεί το scout, αλλά θα πάει στη λάθος θέση πρώτα. Θα πάει κάτω δεξιά. Clockwise. Αντώνη, έτσι ένα χαζό tip. Γιατί κάνουν το. Το τίποτα έτσι τόσο κοντά στα mineral. Γιατί μετά λέει ο φίλος σου, μα καλά, πώς θα μαζέψει την κάστα που θέλει τον τίποτα εσύ. Και εσύ πατάς εκεί πέρα αφού τελειώσει τον τίποτα, πατάς τον borrow και τσουπ. Όχι, σου λέει ο φίλος, πω που είσαι καλός ρε. Ξέρεις να κατεβάζεις τίποτα, πώς γίνεται αυτό με το R. Με το R γίνεται. Ναι, με το R. Εγώ παίζω grid, οπότε με το Z. Να πούμε ότι και οι δύο κάνουν το ίδιο build, είναι το standard Terran build. Πιο γρήγορα το κάνει το hot cookies, να πούμε, ελαφρώς. Εντάξει, λεπτομέρεια. Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια, το λέω. Άμα το λέω εγώ δεν είναι, είναι σημαντικό. Μην με μειώνεις, σε παρακαλώ. Θα πάνε και οι δύο για 1-1-1 που είναι αρκετά φυσιολογικό ή όχι. Όπως είπαμε, αυτές ο χάρτης είναι σχετικά μικρές οι αποστάσεις, γι' αυτό δεν πάνε ένα Rax Expand ή ακόμα και Expand πρωτού κάνει το Rax. Ο Bonnet ακόμα δεν τον έχει βρει τον hot cookies. Τον ψάχνει, τον ψάχνει. Και μάλλον δεν θα το βρει γιατί είναι άτυχος. Γιατί πάμε δεξιά, έτσι δεν είναι, και εγώ δεξιά πάω πρώτα. Εγώ δεν ξέρω. Για να δούμε. Και πάνε και οι δύο για το Factory. Ωραία, πριν τη similar. Θα δούμε τώρα και δεύτερο gas, φαντάζομαι και από τους δύο. Φυσιολογικότατα πράγματα. Και να το. Ναι. Όπως είπαμε κάνουμε μερικούς marines, τους κρατάμε στη ράμπα για να έχουμε κάποια προστασία ενάντια σε scout ή τίποτε άλλο αρχική πίεση. Όμως ο Bonnet έχει βάλει ένα marine στο πλάι, φοβάται για Reaper μάλλον, δεν μπορώ να φανταστώ για ποιον άλλο λόγο την έχει βάλει εκεί. Προφανώς το να κάνει scout με Reaper ή ακόμα και να φας ένα SCV είναι αρκετά καλή ιδέα στο TVT και γι' αυτό έχει κρατήσει ο Bonnet τον marine εκεί πέρα, σε βρίσκεται ο Reaper να είναι... Και ο Bonnet δεν μπόρεσε να κάνει scout. Δεν μπόρεσε. Οπότε μπορεί να φοβάται Bansy, μπορεί να φοβάται τα πάντα, μπορεί να φοβάται το Lean, μπορεί να φοβάται τα πάντα τέλος πάντων και ίσως να τον αναγκάσει να κάνει και Engineering Bay, το οτιδήποτε τέλος πάντων. Όχι, ο Bonnet τώρα πήγε για Reaper, ο Hot Cookies δεν πήγε καν για Reaper, πάει για κλασικό 1-1-1. Να πω ότι ο Hot Cookies πήρε, έκανε scout γι' αυτό, τώρα ανάγκασε να βγάλει Reaper και θα δούμε αυτό αν θα είναι καλό. Πάει να κάνει μια πίεση ο Hot Cookies με 3 SCVs, 4 Marines και ένα. Είναι πολύ καλή πίεση, το είχε κάνει και στο Division States, το είχα δει για να δω, πέρασε από δίπλα το Reaper, δεν τον είδε, είναι πολύ δυνατό αυτό το push. Υπάρχει... Είναι αρκετά δυνατό γιατί δεν έχει βγει και το Tank. Γιατί πήγε για Tank ο Bonnet, δεν έχει πολλά Marines. Είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ δυνατό, είναι χαρακτηριστικό του Hot Cookies, το έχω δει να το ξανακάνει για να δούμε τα όλα, θα είναι θέμα micro, αλλά όχι, είναι πολύ παραπάνω στρατό του Hot Cookies. Και τώρα συνέχεια να γερμό, γιατί πρέπει να τραβήξει εσύ. Για να δούμε. Θα βγει όμως το tank, δεν ξέρω, μόλις βγει το tank θα ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι. Είναι πολλά μαρίς και είναι ακριβώς και πλάσιο deck. Για να δούμε, πρέπει να τραβήξει όλα τα SCV για να προστατέψει τουλάχιστον το tank. Για να δούμε, τα τραβάει πίσω ο Bonnet. Έρχεται αυτό το tank, όλα θα περικυκλώσουν. Δεν περικυκλώνει το tank για να το κάνουν repair, τώρα πρέπει να κάνει επίθεση. Πιστεύω τώρα με το tank θα σπρώξει τον αντίπαλο, βέβαια έχει ήδη κάνει αρκετή ζημιά. Του φάγει το deck. Οπ, κατεβαίνει κι άλλο Bonnet, όχι. Και το clock busting που θα έρθει, υπάρχει Viking, πρόλαβε ο Bonnet να το βγάλει, να μην ακυρώσει οτιδήποτε. Να δούμε λίγο τα SCVs, ίδια SCVs. Θυμάσαι που λέγαμε ναι, για το macro. Ναι. Ο Cookies επιβεβαιώνει.
Προφανώς τα μάτς έκοψε. Δεν ξέρω αν ήταν θελημένο να κόψει SCP Production ή όχι. Όπως και να έχει, όμως είχε κόψει. Και... Να πούμε ότι έχασε, και, έχασε και τα 4 SCP στο έχασε πούλ. Έχασε 4 SCP, σωστά. Βέβαια έφαγε και μερικά Marines. Εντάξει, ή στα ίσα περίπου είναι τώρα. Ω, ω, για να δούμε αυτό το μάτι θα πεθάνει. Πάμε να πάρει πάλι καλή ανταλλαγή. Δεν έχει τελειώσει το κλειό και θα πεθάνει. Νομίζω είναι πιο γρήγορο. Όχι, είναι πιο γρήγορο το Μπάνσι. Είναι πιο γρήγορο το Μπάνσι, αλλά. Θα πεθάνει. Πω, πω, μεγάλη απώλεια αυτό. Μπράβο στον Μπονίτο, την ψηλιάστηκε. Να δούμε λίγο το βίντεο του Μπονίτο. Ναι, είχε πάει ο Reaper. Ναι, είδε το Starport με τον Teclab. Παράληψή μα, συγγνώμη, είχε γίνει μάχη. Είδε το Starport με τον Teclab, ο Reaper και αντέδρασε κατευθείαν τον Μπονίτο και έβγαλε τον Viking και έφαγε. Οπότε κάπω ισορροπεί τα πράγματα τώρα. Και τώρα υπάρχει το Tank, δεν μπορεί να του κάνει μεγάλη ζημιά. Υπάρχει Tank εδώ, υπάρχουν και Marines. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, πέρα τραβηχτεί και καπνικά όδια μαγείας at the blink of an eye. Ο Μπονίτο με μία... Ο Μίστα ήδη νικάει το Σέντες 1-0, δεύτερο παιχνίδι Ταλταρί Μάλταρ. Με μία πολύ μεγάλη μαγεία του Μπονίτο να βγάλει το Viking και την τύχη του Reaper να δει τι γίνεται. Και τώρα ο Μπονίτο εδώ χάνει χαράς, ένα kill που είναι ήδη στο Bansy, δεύτερο kill σκοτώνει το Mule. Θα σκοτώσει άλλο εσύ, για να δούμε. Σκοτώνει, 4 kills, ένα Viking. Τέσσερα kills. Μάλιστα. Έχει ξαναδεί πολλά Viking να κάνουν χαρά στην Mineral Line. Και για τόση ώρα, δηλαδή. Και δεν κάνουν και πολύ damage τα Vikings όταν είναι πήγια. Raven. Έβγαλε δεύτερο Banshee. Ναι, έβγαλε. Το Cloak έχει. Τώρα μου κάνει το Raven. Πρέπει να προστατεύσει τα Marines. Μπράβο, τα Marines. Μέχρι να βγει το Raven και άμα βγει το Raven, μην φοβάσει την ποταγόρη μου. Όχι, έχει μόνο 3 Marines, δεν είναι πολλά. Μπορεί να τα κάνει snipe, αλλά. Πίσω. Α, πολύ ωραίο το τουρέ. Πολύ ωραίο το τουρέ, τελικά ήταν τσάμπα energy, θα πάει από πίσω. Μπορεί να κάνει την cloak του Bansy. Δεν υπάρχει λόγος εκεί να περιμένει. Όχι. Αποφασίσει να ξανάρθει. Τελειώνει το energy. 2, 1. Και τώρα. Πρέπει να το πάει πίσω για repair, δεν μπορεί να καταλάβει. Όχι, πέθανε το Bansy με 2 kills, αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε Units Lost. Units Lost είναι περίπου τα ίδια, αλλά με παραπάνω λεφτά για το Hot Cookies. Γιατί πολύ απλά έχασε τα 2 Bansys. Να δούμε λίγο τα SCVs, Αντωνί. Είναι παρόμοια, είναι 26-29. Ο Bonito έχει 29. Ο Hot Cookies έχει 26. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο Bonito έχει και πολύ πιο μεγάλο στρατό από το Hot Cookies. Έχει 2 Vikings, έχει ένα Raven, έχει Marines, έχει Tank. Και αυτό το ξέρει, δεν έχει κανένα υπέρ το Tank. Εντάξει, θα μπορούσε να το κάνει. Άμα μπορέσει να πάει σε κάποια καλή θέση και να συντζάρει ο Μπονίτο, μετά να κάνει δηλαδή ένα contain δυνατό, μετά δύσκολα το σπάσει αυτό το contain. Αλλά είναι αυτό το πλεονέκτημα στο TVT, δηλαδή αν μπορέσεις και πάρεις και καλύψεις το... Είναι θέμα positioning για τέλος. Καλύψεις το έδαφος και πας και κάνεις καλό εσείς δίπλα στον αντίπαλο, μετά ο αντίπαλος δεν μπορεί να σπάσει εύκολα ένα contain στο TVT. Απ' τη ρεάλη ο Hot Cookies θα έχει πιο γρήγορα το steam. Θα δούμε. Είναι όλα θέμα timing, για να δούμε. Hot Cookies κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο Μπονίτο τώρα κάνει repair το tank, πολύ ωραίο, πολύ σοφό. Θα στείλει και ένα SCV να δει τι γίνεται. Ένα tank, κάποιοι Marines. Του λέει, με παίρνει, για να δούμε. Υπάρχουν και δύο Viking που βοηθούν πάρα πολύ στο line of sight, για να δούμε θα κάνει. Δεν έχει τελειώσει το Seize, έχει τελειώσει το Seize. Θα επιλέξει να κάνει το Seize, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κάνει Seize εκεί πέρα. Θα πάει να σπίξει να κάνει Seize, φαντάζομαι, δίπλα στο command center. Εντός της εμβέλειας στο command center και της ράμπας. Αυτό θέλει να κάνει. Πολύ όμορφα. Εκεί πέρα ούτε μπορεί να κάνει mine ο άλλος. Πάει να σπάξει το contain, να κάνουν tank damage. Όλα τα SCVs, πάει να σπάξει το contain για να δούμε θα καταφέρει. Το ένα tank δεν είναι assist. Κάνει hit and run με το ένα tank, καθαρίζει προς το παρόν. Ναι, καθαρίζει, αλλά σε τι κόστος. Έχασε τα περισσότερα SCVs, βλέπουμε εδώ πέρα 11 SCV διαφορά. Το ένα δεν κάνει mine το command center και εδώ είναι που αρχίζουν τα προβλήματα για το hot cookies. Σπάει το contain, αλλά δεν είμαστε σε φάση που το παίρνει να αυτοκτονήσει τόσα πολλά SCVs. Τώρα ο Hot Cookies είναι πολύ πίσω. Ο μόνος τρόπος για να βγει από αυτό το τέτοιο είναι είτε να πάει για κάποιο drop είτε για κάποιο bouncy και να κάνει απίστευτο χαράς πίσω στη βάση του Bonito. Να πούμε ότι έχει και το Air Domination το Bonito με τα δύο Vikings. Είναι αυτό ένα γιγάντιο πρόβλημα. Γιγάντιο. Γιατί βλέπει πιο μακριά πόσο μπορεί να βαρέσει ο Hot Cookies. Έρχονται και ενισχύσεις από τον Bonito. Συνέχεια Marines, Marine Tanks. Για να δούμε. Περιμένει, έχει το Steam και έχει να δοκιμάσει να κατέβει. Θα το καθαρίσει μάλλον, αλλά είναι αρκετές απώλειες. Υπάρχει και αυτό το turret εδώ πέρα που βοηθάει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά θα καθαρίσει, αλλά έρχονται ενισχύσεις από πίσω. Υπάρχει ένα tank. Υπάρχει και αυτό το turret που έχει καλό DPS, Αντώνη, γενικά, και έχει πολύ καλό armor. Έχει καλό armor.
Και έχει αρκετό energy και λύνει κι άλλο του ρεδιά. Με αυτό το tank λίτσα 7 hit points. Θα κάνει repair αυτό το, αυτό το tank είναι repair. 7 hit points το κυνηγάει. Και δεν βάζει και το wild είναι αυτό πάει. Όχι. Τελείωσε. Τελείωσε 35 foot διαφορά εκεί που είχε μια ελπίδα. Τον έχει κάνει contain. Του φάγει και το command center. Θέλει ενισχύσει τον Bonito. Και τώρα τι έχει μείνει. Να κάνει το σταυρό του με 6 marines και 21 SCVs. Ενώ ο άλλος έχει το command center. Κάνει scan. Θα βγάλει ένα bunch. Έχει ελπίδα μπορεί με τον Bansy να, να φάει 50 SCVs, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει... Ο Bonito ξέρει ότι είναι άπειρα μπροστά, κάνει και τρίτη βάση στο Gold μάλιστα. Φεύγει πίσω, έχει ξέρει ότι τον έχει κάνει κοντένι μόνο με τα turrets, δεν χρειάζεται. Κάνει πιο πολλά turrets και από μένα ο... Μάισιλ turrets ο Bonito, όπου βλέπεις τη βάση πίσω. Υπάρχει εδώ και ένα auto turret που δεν μπορεί να πάει, δεν θέλει να χάσει ένα unit. Κάθε marine είναι πολύ σημαντικό τώρα. Και θα πάει να πάρει το κέντρο στο Ζελνάγκα και δεν θα φοβηθεί τίποτα. Ένα τελευταίο ρηγούς. Εγώ θα έβαζα και κάνα sensor tower τώρα γιατί ουσιαστικά μόνο έτσι μπορεί να την πατήσει με κάποιο drop, με κάποιο bouncy. Θες να έχεις πολύ καλό map awareness γιατί το μόνο τρόπο που μπορεί να σου κάνει η αντίπαλο ζημιά τώρα είναι με κάποιο counter attack. Οπ. Και θα συναντηθούν στη μέση του χάρτη. Πολύ μεγάλο στρατοκατοβονίτο, superior army, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τραβείται πίσω, θα φέρει και τα SCV λογικά και τα πράγματα. Ανώτερη οικονομία, ανώτερο στρατός. Εδώ τα turret δεν κάνουν τίποτα, πεθαίνει, μπαμ, μπαμ και κάτω. Θα ανέβει πάνω, μέσα στη μούρη, rollover. Και θα στείλει τα SCV αφού γίνουν τα tank και παίρνει πολύ χρόνο μέχρι να φτάσουν. Να πω ότι το ένα tank δεν βαράει σχεδόν τίποτα, βαράει ένα και GG. Ο Hot Cookies μένει έξω από το Winners Bracket των 16, θα του δοθεί βέβαια ευκαιρία πάει κάτω στο Losers Bracket και ο Bonito αυτομάτως περνάει στον γύρο των 8 του Winners Bracket και υποψήφιος άξιος για τα μεγάλα δώρα του HSL. Συγχαρητήρια από μας και στους δύο παίχτες για το υψηλό θέαμα που μας προσφέρανε, πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ ωραία TBT, έτσι όπως πρέπει να παίζονται τα TBT με το harassment, με το positioning, με το Tank Marine, με το Micro, με τα Drops, με το Multi-Prong Attack, πολύ, με το Macro, είδαμε Command Center First, Before Barrack, πολύ ωραία πράγματα. Αντώνη, ένα sum up. Ναι, ήταν, και τα τρία παιχνίδια ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Στο πρώτο παιχνίδι, ποιος ήταν, ο Ταλνταρίμ ήταν. Πού? Στο πρώτο παιχνίδι ήταν το... Αντώνη. Ναι. Έλα, τι έπαθες. Έχω πάθει μια κρίση, ναι, τα γερατιά με έχουν πετσάνει. Είπαμε, δεύτερο map... Shatter Temple ήταν το δεύτερο map ήταν Ταλνταρίμ. Πρώτο παιχνίδι στο Shatter Temple είδαμε ότι ο Bonito πήγε One Rex Expand, είχε πολύ bio. Ο Hot Cookies όμως, παρόλα αυτά που είχε πιο αργό Expand από το Bonito, μπόρεσε και κράτησε, είχε πολύ καλό SV Production και είχε παρόμοια οικονομία. Είχε πήρε και ένα κρυφό expand το οποίο δεν το είδε ο Bonito μέχρι το τέλος και αυτό του δώσε γιγάντιο πλεονέκτημα. Στο δεύτερο παιχνίδι είδαμε το Hot Cookies να πάει για expand πριν κάνει το barracks, για command center δηλαδή πριν κάνει το barracks. Ο Bonito το είδε αυτό και αντέδρασε κάνοντας 3 barracks και πήγε επίθεση. Έκανε αρκετή ζημιά βέβαια, μετά έκανε και εκείνος expand και μετά είδαμε πολλά πέρα δόθε με marines, λίγα tanks, δεν είχαμε πολλά tanks. Και προσπαθούσαν να κάνουν counter attacks, να πάει να χτυπήσει τη βάση. Ο Bonito έκανε και μερικά drops, τα οποία δεν ήταν και πολύ αποτελεσματικά. Ωραία. Εντάξει, το τρίτο παιχνίδι, ναι, ίσως το είδαμε μόλις τώρα στο Backwater Gulch. Έκανε μια πολύ καλή πίεση στην αρχή ο Hot Cookies, έκανε κάποια ζημιά. Βέβαια, απ' την άλλη, ο Bonito πίεσε, έκανε πολύ καλή σιζ έξω από τη βάση του Hot Cookies. Ο Hot Cookies αναγκάστηκε να θυσιάσει πολλές CVs για να σπάσει αυτό το contain. Το κατάφερε να το σπάσει, βέβαια ο Bonito συνέχισε να ενισχύει την επίθεση και νίκησε στο τέλος ουσιαστικά. Λοιπόν, σταματάμε το record. Hot Cookies εναντίον Bonito 1-2. Συγχαρητήρια και ο δύο παίχτε.